Το ΚΚΕ καταψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών, τη χαρακτηρίζει επικίνδυνη για την ειρήνη και των δύο λαών, αλλά και για τα Βαλκάνια συνολικά. Περιέχει μέσα λυτρωτικούς όρους, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν μελλοντικά και ίσως δημιουργήσουν και επικίνδυνες καταστάσεις. Για τις επιστολές του κ. Καραμαλή, τι λέτε, κυρία Μαναλάκου? Οι επιστολές μπορεί να υπήρξαν, αλλά το σήμερα έχει σημασία. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα και από εδώ και πέρα. Επειδή λέτε για τώρα. Συμφωνώ. Αυτό που κρύβουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι? Ότι η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως λέει ότι γέγονε, γέγονε. Δηλαδή, θα την υλοποιήσει. Και τι κρύβουν όμως και οι δύο? Ότι ήταν μια συμφωνία που γράφτηκε από το ΝΑΤΟ, από τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτονόν τα συμφέροντα προωθούν, γι' αυτό είναι επικίνδυνη για την περιοχή. Και το πιο επικίνδυνο ποιο είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι αυτή η συμφωνία θα είναι πρότυπο και για το Κυπριακό αλλά και για τις συζητήσεις με το Αιγαίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχουν πληροφορίες για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για τυχοδοτόμηση της Κύπρου και οι πρέσπες αποτελούν υπόδειγμα και μεθοδολογία, είναι επικίνδυνα πράγματα. Και τελειώνω ότι στην Οσάκα της Ιαπωνίας, μιλάω για τη σύνοδο του G20. Του G20, συναντήθηκε ο Ερντογκάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ είπε ότι φίλος μου ο Ερντογκάν και... Λέτε, τα βρήκαν μεταξύ τους. Μα κυρία Στάμου. Άρα, τι προηγείται τα συμφέροντα αυτών και υπονομεύεται το συμφέρον της χώρας και του λαού. Και αυτό να είναι κριτήριο και στην κάλπη στις 7 του Ιούλη, γιατί 8 Ιούλη θα είναι η αντιλαϊκή πολιτική και στην οικονομική και στην εξωτερική πολιτική ακόμα χειρότερη. Κυρία... Να μας πείτε κι εσείς λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Ποιος μπορεί να είναι ο πύχης για το ΚΚΕ? Αυτό που καλά ξέρουμε είναι ότι στις 7 του Ιούλη ψηφίζουμε και στις 8 Ιούλη έχει Eurogroup και έχει διαρρεύσει και το θέμα συζήτησης που είναι η έκθεση της Κομισιόν για τα αντιλαϊκά μέτρα που θα πάρει οποιαδήποτε είναι η κυβέρνηση, είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ουσία ποια είναι και η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί ακόμα πιο έντονα. Μιλάμε ταχύτητα στους πληστηριασμούς, κατασχέσεις, ολότελη κατάργηση του ΕΚΑΣ, μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, ιδιωτικοποιήσεις και μια σειρά αντιλαϊκή λέλαπα. Εμείς τι καλούμε? Καλούμε να εμπιστευτούν το ΚΚΕ στην κάλπη για να βιώσω το δυνατόν πιο ισχυρό τους ανθρώπους του Μόχθου, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τις γυναίκες και ιδίως τους νέους. Αυτών που το μέλλον το ποδοπατούν. Θα έχουν ένα στήριγμα μέσα στη Βουλή, γιατί η μοναδική αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και λέλαπα που έρχεται θα είναι μόνο το ΚΚΕ.